Γιώργο Τσελίκα, από ό,τι βλέπω, βλέπουμε τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος μόλις έφτασε στην οικία του. Γιώργο, στο Βαρνάβα. Ακριβώς, καλημέρα Άννα. 9 η ώρα έφυγε από τις φυλακές Κορυδαλού, ήρθε, τον παρέλαβε με το άσπρο, γιατί βλέπετε ο γιος του με τη σύζυγό του. Μόλις τώρα περάσαν το κατόφλι και όπως βλέπετε με τη βοήθεια του Γιάννη του Κούβαρη, τώρα κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και οδηγούνται προς την πύλη εισόδου του σπιτιού εδώ στο Βαρνάβα, που σας είπα, στην 48ωρη άδεια που ξεκίνησε από 9 το πρωί και θα λήξει 9 η ώρα της Κυριακής. Μάλιστα. Μας έλεγε νωρίτερα και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, δύο φορές την ημέρα πρέπει να περιοριστική όρια, αυτό είναι. Από το αστυνομικό τμήμα. Μα ήδη, Άννα, πέρασε από το ΑΤΑΦ Νέας Μάκρης. Μάλιστα. Πριν δηλαδή από τις φυλακές πήγε ΑΤΑΦ Νέας Μάκρης και τώρα είναι στη φυλακή και πάλι θα πάει και το απόγευμα. Τώρα είναι στο σπίτι του, πριν πάει στο σπίτι του. Τώρα μόλις μπήκε. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, είδαμε και τα μέλη της οικογένειας, τα οποία μπήκαν στο σπίτι. Έφτασε λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της διήμερης άδειας, της δεύτερης, που ζητά και λαμβάνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Σε διάστημα 3 μηνών, τον Νοέμβριο, υπενθυμίζω, ήταν η πρώτη διήμερη άδεια που είχε λάβει. Οπότε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως, αν χρειαστεί, σε βρίσκουμε και πάλι. Επιστρέφω στη συζήτηση.